Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μας και ευχαριστούμε πολύ το Θεό και για την σημερινή ημέρα που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα ζητήματα που σας απασχολούν, τα θέματα που σας απασχολούν, τις ερωτήσεις που έχετε, με τη βεβαιότητα ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε διεκδικήσει την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε έχουμε πιστέψει ή ομολογήσει ή θεωρήσει τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά με τα πάση βεβαιότητας θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και όλοι μαζί με εσάς, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, βρίσκοντας, βλέποντας, με προσευχή ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι δεν κάνουμε λάθος. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει το αλάθητο. Αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο, να βρούμε απαντήσεις και να βρούμε αυτά που είναι αρεστά στο Θεό. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία αδελφή μας ανώνυμη, μία ακροάτρια ανώνυμη, η οποία λέγει «Είμαι πιστή πολλά χρόνια, από μικρό παιδί. Παντρεύτηκα μέσα στην Εκκλησία. Πιστεύω με οδηγία Θεού και προσδοκούσα με το γάμο μου να ολοκληρωθεί η ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Όμως μετά από λίγο καιρό άρχισαν να έρχονται σοβαρά προβλήματα και στη σχέση μας και στη ζωή μας που δεν μπορούσα να τα φανταστώ για χριστιανούς και για τα οποία νομίζω ότι δεν έχω καμία ευθύνη εγώ. Όπως παραδείγματος χάρη, χλιαρότητα έως αποστασία του συζύγου μου μέσα στην Εκκλησία. Αμαρτία στη ζωή του συζύγου μου ακόμη και μέσα στο σπίτι μας. Μεγάλα οικονομικά λάθη με φοβερές συνέπειες για όλους μας. Ακόμη κακή συμπεριφορά του συζύγου μου στα παιδιά μας. Θα μπορούσα και άλλα πολλά να αναφέρω. Οι ερωτήσεις μου είναι, τι φταίω εγώ, έκανα κάπου λάθος? Τώρα τι πρέπει να κάνω, γιατί φοβάμαι πια και για τα χειρότερα. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή η απορία, η ερώτηση που δεν είναι σπάνια, απασχολεί πολλές φορές ανθρώπους μέσα στην ίδια οικογένεια. Έχουμε πει πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο γάμος είναι ένα ρίσκο. Έξω στον κόσμο είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά διαζύγια. Μέσα στην Εκκλησία το ρίσκο είναι περιορισμένο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Πολλές φορές δημιουργούνται μέσα σε μια οικογένεια σοβαρά προβλήματα. Και έχω ακούσει σε αυτά τα χρόνια που είμαι στο Χριστό ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, να λένε «Εγώ τι φταίω? Γιατί? Γιατί ενώ παντρεύτηκα μέσα στην Εκκλησία αποστάτησε ο άντρας μου? Γιατί ενώ παντρεύτηκα μέσα στην Εκκλησία τσακωνόμαστε? Γιατί ενώ προσευχόμουν να μου φανερώσει ο Θεός την ή τον σύζυγο, απεδείχθη εκ των υστέρων ότι η ευλογία του Θεού που προσδοκούσα, όπως λέει και η αγαπητή αυτή αδελφή μας, φίλη μας, η ευλογία του Θεού δεν ήρθε». Εμείς τώρα μέσα από το Λόγο του Θεού, σε γενικό επίπεδο, θα προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε τις αιτίες που μπορεί να παρουσιαστούν, τις αιτίες θα λέγαμε δυστυχίες που μπορούν να παρουσιαστούν μέσα σε ένα ζευγάρι. Η πρώτη βασική αιτία είναι λάθος επιλογή. Και μάλιστα με πίστη ότι πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαντάω στην αδελφή. Θα προσπαθήσω γενικότερα να απαντήσω σε όλους και κάθε ένας που έχει και αντιμετωπίζει κάποιο παρόμοιο πρόβλημα
πιστεύω ότι θα δει μέσα από αυτά τα οποία με τη χάρη του Χριστού θα πούμε, θα βρει και τον εαυτό του. Το πρώτο λοιπόν σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια είναι η λάθος επιλογή, ιδιαίτερα με τη λογική που υπάρχει σε όλα τα νέα παιδιά και στα κορίτσια ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει ευλογία αν δεν παντρευτώ. Με αποτέλεσμα να επιδιώκουν όσο τίποτα άλλο το γάμο και να δυστυχούν εφόσον δεν έρχεται αργή ή δεν έρθει καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι να γίνονται λάθη, να γίνονται λανθασμένες επιλογές. Οι οποίες λανθασμένες επιλογές εξαρτώνται από την επιθυμία του γάμου, από τη σφοδρή επιθυμία να παντρευτεί κάποιος ή κάποια, αλλά και όχι αυτό μόνο, η λανθασμένη επιλογή οφείλεται και σε συναισθηματικά ή σαρκικά κριτήρια επιλογής. Πάντοτε μ' αρέσει να φέρνω ένα παράδειγμα που μου είχε φανερώσει με κάποιο τρόπο ο Θεός κάποτε. Σκεφτείτε μία κοπέλα να πρέπει να επιλέξει για σύζυγό της από τη μια μεριά τον Ισάφ και από την άλλη μεριά τον Ιακώβ. Τον Ισάφ για τον οποίο ο Θεός λέει τον Ισάφ εμίσησα και τον Ιακώβ ηγάπησα. Ο Ισάφ ήταν ένας, αυτό που λέμε λεβέντης, εργατικός, ικανότατος νέος. Τα κατάφερνε παντού, τον αγαπούσε ο πατέρας του, τον θαύμαζαν οι άνθρωποι, ικανότατος στο κυνήγι, γεροδεμένος, εύσωμος. Και από την άλλη μεριά ο Ιακώβ, ένας μικροκαμωμένος, όμορφος αλλά μικροκαμωμένος νέος, ο οποίος ήταν παιδί του σπιτιού μαζί με τη μητέρα του και μαγείρευε και φακές, όπως λέει η Γραφή. Τώρα σκεφτείτε την κοπέλα αυτή ποιον θα διάλεγε, αλλά και οι γονείς της κοπέλας για ποιον θα συμφωνούσανε, αλλά και ο περίγυρος της κοπέλας για ποιον από τους δυο θα συμφωνούσαν. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θεωρητικά, κατόψιν, η επιλογή θα ήταν στον Ισάφ. Αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, ένα μεγάλο ρίσκο. Ο Ισάφ από εκεί και πέρα στη ζωή του δεν θα ήταν ό,τι το καλύτερο για σύζυγος. Βεβαίως θα ήταν χλιαρός, βεβαίως θα έφτανε στην αποστασία, βεβαίως θα, όπως λέει και η αγαπητή φίλη μας, βεβαίως και η αμαρτία θα έμπαινε στη ζωή του, βεβαίως και η κακία, κακότροπος, δύσκολος άνθρωπος, σκληρός άνθρωπος. Μια δυστυχισμένη οικογένεια και μια δυστυχισμένη ζωή θα έκαμε η κοπέλα αυτή που θα επέλεγε τον Ισάφ. Αντίθετα, ποια κοπέλα θα επέλεγε τον Ιακώβ? Η απάντηση είναι καμία, εκτός και αν η κοπέλα που έπρεπε να παντρευτεί ή ήθελε να παντρευτεί προσευχόταν. Εάν προσευχόταν, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα της έλεγε τον Ισάφ εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα, όπως και το είπε. Τι ζωή θα πέρναγε με τον Ιακώβ η κοπέλα αυτή, ευλογημένη και ευτυχισμένη, χαρούμενη και ένδοξη, μαζί με τα παιδιά της και την οικογένειά της, γιατί πάντοτε θα περπατούσαν στην παρουσία του Θεού και στην εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου, όπως φαίνεται από το χαρακτήρα του Ιακώβ, σε αντίθεση με το χαρακτήρα του Ισάφ. Άρα λοιπόν, το πρώτο σοβαρό ζήτημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει έναν αποτυχημένο ή ένα δυστυχισμένο γάμο σε ένα χριστιανό ή σε μια χριστιανή, είναι η κακή επιλογή, δηλαδή η επιλογή που γίνεται με κριτήριο το τι αρέσει στον άνθρωπο, το τι θέλει ο άνθρωπος και το τι υπολογίζει και λογαριάζει ότι το συμφέρει τον άνθρωπο. Ενώ η καλή επιλογή γίνεται με βάση την προσευχή, την εξήτηση, τη φανέρωση και την οδηγία του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Το οποίο δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι δύσκολο, αρκεί να απορρίψουμε την προσωπική μας αρέσκεια, την προσωπική μας
το προσωπικό μας θέλημα και την προσωπική μας γνώμη. Να την απορρίψουμε εξητώντας αυτό το οποίο αρέσει στο Θεό για τη ζωή μας, αυτό που θέλει ο Θεός για τη ζωή μας και αυτό που ξέρει ο Θεός ότι θα είναι πολύ καλό για τη δική μας τη ζωή. Όπως είπα, δεν είναι καθόλου δύσκολο, αλλά είναι θέμα εξήτησης, άλλωστε και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο στους εξητούντας Αυτόν. Σε αυτούς που εξητούν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας να περιγράφουμε τα ρίσκα του γάμου, το πρώτο και βασικό ρίσκο είναι η κακή επιλογή. Και η ασφάλεια είναι η καλή επιλογή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι, όπως λέει και η αγαπητή μας φίλη, εγώ πιστεύω ότι παντρεύτηκα με οδηγία Θεού, δεν αποκλείεται όμως να έχει κάνει καλή επιλογή και από εδώ και πέρα από τα πράγματα μεταβάλλονται με βάση αυτού που είπα ρίσκο. Και η δεύτερη αιτία είναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον πειρασμό. Ότι ο διάβολος, λέει η Γραφή, γυρίζει γύρω-γύρω και ψάχνει να βρει, να καταπιεί, να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Που σημαίνει ότι είναι δυνατόν ένας εκλεκτός, τον οποίον εξέλεξες με οδηγία Πνεύματος Αγίου, να πειραστεί και να πέσει. Λέει μάλιστα η Γραφή, «Μη δεις πειραζόμενος», διαβάζω από την επιστολή του Ιακώβου, «Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζουμε, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δέναν πειράζει». Μη σκεφτούμε λοιπόν ποτέ ότι ο Θεός μας πείραξε, γιατί ο Θεός ούτε πειράζεται από κανέναν, αλλά ούτε μπορεί και να πειράξει κανέναν. Αλλά πώς δημιουργείται ο πειρασμός και η νίκη του διαβόλου στη ζωή του ανθρώπου? Λέει η Γραφή, «Πειράζεται όμως ο καθένας από τις δικές του επιθυμίες, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος». Δηλαδή από την επιθυμία που έχει μέσα, γι' αυτό τι λέει αλλού ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, «Να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία». Και καλό είναι να το διαβάσουμε από μέσα. Είναι το ΙΒ κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχομεν με θυπομονής το προκείμενο ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεώς μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και πάλι από τον πειρασμό. Ο καθένας άνθρωπος πειράζεται από τις επιθυμίες που φιλοξενεί μέσα, τις επιθυμίες της καρδιάς, την αρέσκεια της σάρκας, την κρίση, τη λογική, τη γνώμη του ανθρώπου. Παρασύρεται πώς? Παρασύρεται και δελεάζεται από την επιθυμία του. Τον παρασύρει η επιθυμία και τον δελεάζει η επιθυμία. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι πίσω από τον πειρασμό υπάρχει ο πειράζον. Ο πειράζον τους ανθρώπους, ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος είναι και αυτός σαν ένας ψαράς με καλάμι, ρίχνει το δόλωμα και ανάλογα με την επιθυμία των ψαριών στο συγκεκριμένο δόλωμα τρέχουνε, παρασύρονται, δελεάζονται. Από τη στιγμή που θα φάνε το δόλωμα, πιάστηκαν. Για να δούμε όμως πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. «Πειράζεται δε κάθε ένας από εμάς από τις δικές του επιθυμίες, παρασύρεται, δελεάζεται και ύστερα, αφού παρασυρθεί και δελεαστεί, η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία». Συλλαμβάνει η επιθυμία το δόλωμα που έλεγα πιο μπροστά. Συλλαμβάνει και αφού τη συλλάβει τότε γεννιέται η αμαρτία. Γεννιέται η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο.
και τραβάει τον άνθρωπο στο να εκτελεστεί. Η δέα αμαρτία αφού εκτελεστεί, τότε γεννάει το θάνατο. Να λοιπόν το ρίσκο. Είναι σίγουρο ότι και τον άντρα και τη γυναίκα και κάθε έναν από μας, ο διάβολος προσπαθεί, βλέποντας την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, που είναι μέσα στις επιθυμίες μας, να τη φέρει μπροστά μας, το δόλωμα, και να προσπαθήσει να μας δελεάσει και να μας παρασύρει. Ώστε, αφού δελεαστούμε και παρασυρθούμε, να συλλάβει η καρδιά μας την αμαρτία, όπως συλλαμβάνει η καρδιά μας το Λόγο του Θεού, ενώνεται δηλαδή ο Λόγος του Θεού με την καρδιά μας και σώζεται ο άνθρωπος, έτσι και όταν ενωθεί η καρδιά μας, οι επιθυμίες της καρδιάς μας με το δόλωμα, με την αμαρτία, τότε γεννιέται η αμαρτία μέσα, όταν ενωθεί η καρδιά μας με τον πειρασμό, που μας παρασύρει και μας δελεάζει, η επιθυμία μας με τον πειρασμό, τότε συλλαμβάνεται η αμαρτία και αν συλληφθεί γεννιάται η αμαρτία μέσα μας που μας οδηγεί στην εκτέλεση και όταν εκτελεστεί έρχεται το θάνατος. Άρα λοιπόν να δει ο νέοι παντρεύονται, αλλάζει ο τρόπος της ζωής τους, αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία αν είναι νέα παιδιά από τους γονείς, αν είναι μεγαλύτερη σε ηλικία αποκτούν πια νέα ζωή που διαφέρει τελείως από την ελευθερία που είχαν μόνοι τους όταν ήσαν και μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση βρίσκει την ευκαιρία ο διάβολος να πειράξει με τον πειρασμό, να πειράξει τους ανθρώπους. Εάν κάποιος δεν σταθεί στερεός και μετακίνητος, τότε δημιουργείται το πρόβλημα. Τότε έρχεται η αποστασία, τότε έρχεται η απομάκρυση, τότε έρχεται η αποξένωση στον δύο. Και όταν αυτά συμβούνε, αρχίζουν τα σοβαρά προβλήματα. Και βέβαια το θέμα είναι τι φταίω εγώ. Είναι μια ερώτηση πολύ σοβαρή, την οποία έχω ακούσει πολλές φορές. Τι φταίω εγώ. Όμως υπάρχει και άλλη αιτία. Ταλαιπωρίες μέσα στο σπίτι, πριν προχωρήσω όμως για τον πειρασμό, εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός να κάνουμε στην κατάσταση του πειρασμού, για να λέμε ένα-ένα, στην κατάσταση της επιλογής είπαμε να ζητάμε οδηγία από το Θεό, στην κατάσταση του πειρασμού λέει η Γραφή, πάσαν πάλι στον Ιάκωβο, πάσαν χαρά νομίσα τα αδελφοί μου όταν περιπέστης διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει εργοτέλειο για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντας εις μηδέν ελλειπείς. Στον πειρασμό λοιπόν πρέπει εμείς να έχουμε υπομονή. Να αντιστεκόμαστε στο διάβολο γνωρίζοντας ότι θα φύγει τελικά. Όταν αντιστέκεσαι θα φύγει. Βεβαίως υπάρχει το πειρασμός. Έρχεται μπροστά σου. Αντιστάσου εκείνη τη στιγμή και θα φύγει ο διάβολος. Αντιστάσου με υπομονή. Με στερεότητα στο Λόγο του Θεού. Και όταν κάνεις υπομονή, πρόσεξε το έργο σου να είναι τέλειο. Να είναι δηλαδή σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Να υποτάσσεσαι στις εντολές του Κυρίου και να πράττεις τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και τότε θα είσαι τέλειος και ολόκληρος εις μηδέν ελλειπείς. Άρα στον πειρασμό πρέπει να αντισταθούμε με υπομονή, με έργα πίστεως, να νικήσουμε, διώχνοντας τον διάβολο. Υπάρχει όμως και η επόμενη αιτία της ταλαιπωρίας στη ζωή ενός ζευγαριού, ενός ανθρώπου εν γέννη, που είναι οι δοκιμασίες που ο Θεός φέρνει. Οι δοκιμασίες στη ζωή μας πολλές φορές είναι μεγάλες. Για τον πειρασμό λέει ο Λόγος του Θεού ούτε δεν θα επιτρέψει ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν φέρνει τον πειρασμό αλλά τον επιτρέπει. Μπορούσε να τον αποτρέψει, αλλά τον επιτρέπει γιατί θέλει να δοκιμαστεί η πίστη μας. Και δεν επιτρέπεται να μας πειράξει ο διάβολος πάνω από τις δυνάμεις μας, δεν τον αφήνει ο Θεός. Όμως υπάρχει και η δοκιμασία που ο Θεός τη φέρνει.
μια μεγάλη δοκιμασία. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, μια αρρώστια, ξαφνική. Να διαπιστώσεις, να διαπιστώσουν οι δύο που παντρεύτηκαν, ότι ο ένας από τους δύο έχει ένα πολύ σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα που δεν το ήξερε. Στις μεγάλες δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός. Ή μια οικονομική ζημιά από λάθος. Είναι μεγάλες δοκιμασίες αυτές. Ή ένα παιδί άρρωστο. Σε αυτές τις δοκιμασίες που ο Θεός τη φέρνει στη ζωή μας, συνήθως θεραπεύονται, τακτοποιούνται. Και ο Θεός φέρνει τις δοκιμασίες αυτές, είτε για την παιδεία, γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η παιδεία μεν προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως αποδίδει στους γυμναστέντες δια της παιδείας καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Έρχεται η ειρήνη του Θεού και η καρποφορία του Θεού στη ζωή μας. Η δοκιμασία είναι κάτι που επίσης ο Θεός φέρνει στη ζωή του ανθρώπου για την καρποφορία. Μπορεί να περάσει μια μεγάλη δοκιμασία στη δουλειά σου, μια μεγάλη δοκιμασία από τα πεθερικά σου ή από τους γονείς σου και ο λόγος είναι για να σωθούν, να κάνει σωτηρία ο Θεός. Είτε στα πεθερικά σου και στους γονείς σου, όπως είχε συμβεί και σε εμάς, είτε στη δουλειά σου, όπως έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους, είτε εν γέννη, στο περιβάλλον μας. Άρα μπορεί να φέρει μια μεγάλη δοκιμασία ο Θεός για να έχουμε μετά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Και τέλος, μια δοκιμασία μπορεί να έρθει για το έλεος του Κυρίου, για να μας προφυλάξει ο Θεός από ένα μεγάλο κακό. Ένα μικρό παράδειγμα για να γίνει κατανοητός, σκάει το λάστιχο του αυτοκινήτου ενώ προχωράς, ο Θεός το σκάει, θα τολμούσα να πω, επιτρέπει, βρίσκει τρόπο για να σε προφυλάξει από ένα μεγάλο τρακάρισμα, θανατηφόρο. Είναι ένα απλό παράδειγμα αυτής της δοκιμασίας που είναι για το έλεος, για να μας προφυλάξει από ένα μεγάλο κακό. Όμως υπάρχει ένα άλλο γεγονός, μια άλλη αιτία που ο Θεός μπορεί να φέρει στη ζωή μας, να είναι ο Σταυρός μας. Να είναι ο Σταυρός. Θυμάμαι μια φορά, είχε έρθει ένας αδερφός, καινούριος, που είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, γιατί η γυναίκα του είχε ένα πολύ σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Και ήρθε και μου είπε, τώρα τι να κάνω. Εγώ τι να του πω. Ο Λόγος του Θεού του λέω επιτρέπει το διαζύγιο μόνο για λόγο πορνείας. Για λόγους πορνείας. Δεν επιτρέπει για άλλο πράγμα. Με κοίταξε και τελικά πήγε και βρήκε τη γυναίκα του και ξαναμείνανε μαζί. Μετά από 1-2 χρόνια τον βρήκα και ήταν δυστυχισμένος. Λέει, σε άκουσα και είμαι δυστυχισμένος. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούσα να του πω τίποτα άλλο. Δεν μπορούσα να του πω γνώμη έξω από το Λόγο του Θεού, φοβόμουν. Η ανθρώπινη γνώμη, τη δική μου γνώμη. Όμως πέρασαν τα χρόνια και η γυναίκα αυτή πήγε πάρα πολύ καλά στη συνέχεια. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε τελεία θεραπεία, μπορεί κιόλας, δεν ξέρω. Αλλά τώρα είναι ευτυχισμένη. Γιατί βλέπετε ο Λόγος του Θεού πάντοτε οδηγεί τον άνθρωπο στο καλό, στην ευλογία, στη δόξα του Θεού. Είναι λοιπόν και αυτό η αιτία της στοιχείας μέσα σε ένα σπίτι, ο Σταυρός. Γεννιέται ένα παιδί άρρωστο. Ο άντρας τελικά δεν έχει τόσο καλή πνευματική σχέση με τον Χριστό. Ή η γυναίκα. Και αυτό ο Θεός το επιτρέπει για δύο λόγους, αυτό το Σταυρό. Πρώτον, γιατί χωρίς αυτόν τον Σταυρό κάποιος δεν θα μπορούσε να πάει στον ουρανό. Γιατί για να αναστηθείς πρέπει να έχεις το Σταυρό που θα σου δώσει ο Χριστός. Μέσα από το Σταυρό αυτό θα
ανέβουμε στον ουρανό. Και δεύτερον, μέσα από το σταυρό αυτό θα δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου εν τέλει. Με υπομονή, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι η θλίψη εργάζει την υπομονή, η υπομονή δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα. Αυτή όμως τη μοναδική ελπίδα στον Χριστό που δεν κατεσχύνει. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Η αγάπη του Θεού λοιπόν πλημμυρίζει την καρδιά μας και μας βοηθάει να αντέξουμε τις θλίψεις που εργάζονται υπομονή, να κάνουμε υπομονή που εργάζεται δοκιμή για να γίνει δόκιμος ο άνθρωπος του Θεού, ώστε η δοκιμή να εργαστεί την ελπίδα που δεν κατεσχύνει. Τώρα όμως, στα συγκεκριμένα ερωτήματά σου, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο ερώτημα είναι τι φταίω εγώ, έκανα κάπου λάθος. Αυτό το ερώτημα, τι φταίω εγώ, τι δεν έκανα καλά, είπα και προηγούμενα, το έχω ακούσει αρκετές φορές. Όμως, ο μόνος που δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό είμαι εγώ. Αυτό μπορεί να σου το απαντήσει ο Θεός, αλλά και εσύ μπορείς να σκεφτείς εάν κάπου έκανες λάθος. Δηλαδή, αν έκανες κακή επιλογή, εσύ λες βέβαια ότι με οδηγία Θεού παντρεύτηκα, το δέχομαι, αλλά να το εξετάσουμε και αυτό. Το δεύτερο είναι, αν έπεσες ή έπεσε σε κάποιο πειρασμό και εσύ δεν στάθηκες κοντά του, κοντά στον άντρα σου, κοντά της, όταν ήρθε ο πειρασμός μέσα στο σπίτι, να τον ενισχύσει, γιατί είμαστε φύλακες του αδελφού μας. Πιθανόν εκεί να έχεις κάνει κάποιο λάθος, πιθανόν όχι. Όταν πρωτοήλθε ο πειρασμός και χτύπησε την πόρτα σου και το κατάλαβες, αν το κατάλαβες, τι έκανες, στάθηκες σαν γυναίκα πίστεως στην προσευχή, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, με πολύ φροντίδα για να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον του άντρα σου ή της γυναίκας σου κάποιος άλλος. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή να είμαστε κοντά στον άντρα μας και κοντά στη γυναίκα μας για να διαπιστώνουμε τον πειρασμό που έρχεται ή σε εμάς ή στον άλλον. Ώστε μαζί σαν ένα να το αντιμετωπίσουμε με προσευχές, με νηστείες, με αγώνα καλό, για να τον ξεπεράσουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο πειράζων να πάψει να πειράζει. Αλλά χρειάζεται ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Ο άντρας να εκτρέφει και να περιθάλπτει τη γυναίκα του με αγάπη, να είναι δηλαδή ένας καλός Σαμαρίτης. Όταν γρατζουνιστεί, πληγωθεί η γυναίκα από τη δουλειά, από τον κόσμο, από τους συγγενείς, να την περιθάλψει τη γυναίκα με πολύ αγάπη, γιατί αυτά τα γρατζουνίσματα μπορεί να μολυνθούν. Να τη φροντίσει, με αγάπη πολύ να την προστατεύει, την εκτρέφει και να την περιθάλπτει. Αλλά και η γυναίκα όταν στον άντρα της διαπιστωθούν προβλήματα από το βάρος που έχει της ζωής, από τις προκλήσεις μέσα στον κόσμο, τους δελεασμούς, τις προσκλήσεις, πρέπει να σταθεί σαν Σίμων Κυριναίος, να τον βοηθήσει τον άντρα της να μείνει, να σταθεί στο λόγο. Μην αφήνουμε με επιπολαιότητα την οικογένειά μας να την προστατεύουμε και να τη φροντίζουμε, δηλαδή τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, με φροντίδα Χριστού, με προσευχή. Ο Θεός είναι υπερασπιστής μας, αλλά χρησιμοποιεί εμάς τους ανθρώπους, τον έναν για τον άλλον, καθώς είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Δεν θέλω να βάλω βάρος σε κανέναν, ναι, αλλά είναι απαραίτητο όμως αυτό να συμβαίνει. Η προστασία, η φύλαξη του ενός προς τον άλλον. Επίσης, τέλος, αν φταίς στη θεωρητική αυτή ερώτηση, τι φταίω εγώ αν έκανα κάτι λάθος, πόσο ήσουνα στερεωμένη στο Λόγο του Θεού, στον άντρα σου και στην οικογένειά σου,
ή πόσο ήσουν στερεωμένος, αν πρόκειται για άντρα, στο Λόγο του Θεού, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Λόγος του Θεού λέει, γιατί ένα μεγάλο λάθος μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους, πέραν από όλα τα άλλα, πειρασμούς, δελεασμούς, όλα τα άλλα, είναι και το έργο του Θεού. Αφήνουμε την οικογένειά μας λέγοντας πάω στο έργο του Θεού. Όμως ο Κύριος λέει προσέχετε εις εαυτούς πρώτον και ύστερα σε όλο το ποίμνιο. Και ο αυτός μας ποιος είναι? Η προσωπική μου σχέση με το Θεό, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και η σχέση μας με το Θεό, η αποκατάσταση αυτή, έπειτα η επαγγελματική μου θέση, σχέση με το Θεό, να είμαι καλά αποκαταστημένος επαγγελματικά, όχι δεν λέω για πλούσιος ή καλή δουλειά, λέω η δουλειά μου να είναι στην παρουσία του Θεού. Να έχω δουλειά. Όχι όποιος δεν έχει δουλειά δεν εργάζεται, αλλά να φροντίζω τη δουλειά μου. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να εργαστώ το έργο του Θεού. Εάν δηλαδή δεν έχω καλή σχέση με το Θεό, δεν είναι σε καλή σχέση με το Θεό η οικογένειά μου και στη δουλειά μου δεν έχω καλή μαρτυρία και καλή σχέση με το Θεό, δεν μπορώ να εργαστώ. Είναι οι προϋποθέσεις αυτές που εντοπίζονται μέσα στο προσέχετε εις εαυτούς πρώτον και ύστερα σε όλο το ποίημα. Άρα λοιπόν, το φταίω εγώ, εκεί μπορώ μόνο να το τοποθετήσω, μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως είπαμε στην επιλογή, καλή ή κακή, στην αντιμετώπιση του πειρασμού, με τη βοήθεια του Θεού, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, στην αντιμετώπιση της δοκιμασίας του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον και παρηγορώντας ακόμη τον ένας τον άλλον, και τέλος με τη σχέση μας, εξετάζοντας δηλαδή τον εαυτό μας, με τη σχέση μας με το Θεό, με τη σχέση μας με την οικογένειά μας και με τη σχέση μας στη δουλειά μας. Γιατί πολλές φορές η αμαρτία έρχεται από τη δουλειά. Ή από τη δουλειά, ή από τη γειτονιά, από παντού μπορεί να έρθει ο πειράζων. Και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Αμεριμνησία, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αμέριμνος είμαι. Γιατί να είσαι αμέριμνος? Βεβαίως ο Θεός λέει μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά του τι να φάγετε και του να ενδυθείτε. Γιατί φροντίζει ο Θεός για μας και πάσαν την μέριμνα ρίψατε επ' αυτόν γιατί αυτός φροντίζει για μας. Αλλά λέει όμως και ουέις τους αμεριμνούντας στα πνευματικά. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θα πάνε καλά αν εσύ αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό. Δεν θα πάνε από μόνα τους καλά. Και άλλα πολλά, επιπολαιότητα. Με επιπολαιότητα κάνω κινήσεις οικονομικού περιεχομένου, επαγγελματικού περιεχομένου που φέρνουν καταστροφή. Τι θα πει επιπολαιότητα, χωρίς προσευχή, χωρίς εξήτηση. Λάθη πολλά. Έπειτα η γυναίκα αγαπάει πιο πολύ τα παιδιά από τον άντρα, που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο άντρας αγαπάει πιο πολύ τη δουλειά του από τη γυναίκα, που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο άντρας αγαπάει πιο πολύ το έργο του Θεού από τη γυναίκα του, που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Και άλλα πολλά μπορούμε να βρούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και καλόν είναι να εξετάζουμε τον εαυτό μας για να βρούμε πού φταίμε, τι κάναμε λάθος, γιατί τα λάθη μας ο Θεός είναι έτοιμος πάντοτε να τα διορθώνει. Πάντοτε να τα διορθώνει. Και η τελευταία σου ερώτηση είναι τώρα τι πρέπει να κάνω γιατί φοβάμαι για τα χειρότερα. Εδώ θα ξαναπώ ότι είναι το ρίσκο του γάμου. Αν η αμαρτία που φέρνει ο άντρας είναι πορνεία, εκεί δεν μπορείς να μείνεις μαζί με τον άντρα σου. Ή αν η αμαρτία που φέρνει η γυναίκα μέσα στο σπίτι είναι η πορνεία, δεν μπορείς να μείνεις με τη γυναίκα σου, πρέπει εξάπαντος να χωρίσεις. Γιατί γίνεσαι ένα σώμα με την πόρνη. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Και αν φυλάττουμε τα σκεύη μας από πορνείας. Αν η αμαρτία όμως είναι άλλης φύσεως, αν είναι λάθη, αν είναι όπως είπες χλιαρότητα και που τίνει προς την αποστασία ενώ είναι μέσα στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνεις εκεί? Εκεί το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό και πρώτα να φτιάξεις και να διορθώσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή λέει η Γραφή και όταν ένας άντρας είναι άπιστος, πού ξέρεις εσύ γυναίκα αν δεν μέλεις να τον σώσεις?
αλλά και χλιαρός και αποστατημένος και με προβλήματα, αν είναι ο άντρας ή η γυναίκα, που ξέρεις αν εσένα δεν στον έδωσε ο Θεός αυτόν και δεν στην έδωσε αυτήν για να σωθεί. Γιατί μόνο μέσα από τη δική σου καλή χριστιανική συμπεριφορά μπορεί να δεις με τα αποτελέσματα της σωτηρίας του άντρα σου ή της γυναίκας. Δεν ξέρουμε ο Θεός πώς εργάζεται. Ένα ξέρουμε, ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Μπορεί να είναι δικά μας λάθη, αλλά μπορεί και να μην είναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πρώτα-πρώτα θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πάμε στο ταμείο μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτή είναι η χριστιανική ζωή, θα πάμε στο ταμείο μας, θα εξομολογηθούμε τις δικές μας αμαρτίες και θα ζητήσουμε από το Θεό να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να διορθώσουμε, πού κάναμε το λάθος, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει. Αλλά ας δούμε ακριβώς τη διαδικασία. Μπαίνουμε στο ταμείο μας. Πρώτα-πρώτα εξομολογούμεθα τις αμαρτίες που ξέρουμε, αλλά και τις αμαρτίες που δεν ξέρουμε στο Θεό. Συγχωρούμε τους ανθρώπους, όλους, όσους έχουν κάτι μαζί μας ή εμείς έχουμε κάτι μαζί τους. Και ακόμη τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας, εφόσον μας έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ζητάμε από το Θεό να τους ευλογήσει, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, επειδή τους αγαπάμε. Και αφού προσευχηθούμε και γνωρίσουμε, αφού προσευχηθούμε και τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με το Θεό, τότε φέρνουμε τα προβλήματά μας στον Κύριο. Μάλιστα, εγώ συστήνω, αν τα προβλήματα είναι αρκετά, γράψτε τα σε ένα χαρτί, ώστε όταν θα πας να συναντήσεις τον Κύριο στο ταμείο σου, διάβασέ τα. Όπως λέει, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Γνώρισε τα ζητήματά σου, πες για τον άντρα σου, τα λάθη του, την αμαρτία του, όλα πες του, Κύριε, τι να κάνω, ανάλαβε εσύ, τον αφιερώνω σε σένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και τότε θα έλθει, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει κάθε λογικής ανθρώπινης, πάντα νου, και θα διαφυλάξει την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού. Να μην αποκάμεις, να μην απελπιστείς, να μην θυμώσεις, να μην αγριέψεις. Θα φυλάξει και την καρδιά σου και τα διανοήματά σου ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια, λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να το διαβάσουμε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως, ώστε να διατηρηθεί το πνεύμα, το σώμα και η ψυχή ολόκληρη αμέμπτος στην παρουσία του Κυρίου. Αφού λοιπόν πρώτον διαφυλάξει την καρδιά σου και τα διανοήματά σου, ύστερα θα σε αγιάσει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, για να είσαι άμεμπτος, άμεμπτη στην παρουσία του Θεού. Και τότε, λέει επίσης στην επιστολή προς Εβραίους, ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανεβίβασε εκ των νεκρών το μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, ο Θεός της ειρήνης, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, θα σας κάνει τελείους εις πάν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, πως ενεργών μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Θα έρθει λοιπόν ο Θεός ειρήνης και δια του Ιησού Χριστού θα ενεργεί μέσα σας το ευάρεστο, ώστε να σας τελειοποιήσει πάν έργων αγαθών για να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Να είστε δηλαδή εκτελεστές έργου και εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Όταν πια ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό, του φανερώσει δηλαδή ο Θεός τι είναι το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του δώσει δύναμη να το εκτελέσει, τότε ο άνθρωπος αυτός
είναι εκτελεστής του έργου του Θεού, του Λόγου του Θεού, ώστε πλέον ο Θεός της ειρήνης ταχαίως, και αυτό είναι το ζητούμενο, θα συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδα σου, αγαπητοί φίλοι ακροάτρια. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ο Θεός της ειρήνης να συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια μας, κάτω από τα πόδια σου. Να πάρεις νίκη, θρίαμβο. Μην ξεχνάς ότι ο Λόγος του Θεού λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κάμνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού». Δεν είναι μια κατάσταση δηλαδή απελπισίας, απογοήτευσης, δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια κατάσταση αγώνα, μάχης. Θα πάρεις λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, το επαναλαμβάνω, γιατί είναι έτσι ζει ο χριστιανός. Έτσι παίρνει νίκες ο χριστιανός. Έτσι θριαμβεύει ο χριστιανός. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό. Αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Παίρνεις λοιπόν τα ζητήματά σου, τα γράφεις, αν θέλεις. Πηγαίνεις στο ταμείο σου, τακτοποιείς τη σχέση σου με τον Θεό. Εξομολογείσαι, συγχωρείς. Ζητάς το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει, έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται εν το κρυπτό μέσα στο ταμείο σου και ο οποίος θα σου ανταποδώσει όμως εν το φανερό. Και αφού του διαβάσεις όλα τα ζητήματά σου, τότε έρχεται Θεός και σου βάζει ειρήνη στην καρδιά, ο Θεός της ειρήνης. Δια του Ιησού Χριστού τακτοποιεί τη σκέψη σου, να μην φοβάσαι, να μην αγωνιάς, να μην τρέμεις, να μην θυμώνεις, να μην αγριεύεις, να μην πικραίνεσαι. Τακτοποιεί τη σκέψη σου, βάζει την ειρήνη του ο Θεός στην καρδιά σου και μέσα από αυτή την ειρήνη έρχεται ο αγιασμός σου, που είναι απαραίτητος για να μπορέσει ο Θεός να συνεχίσει το έργο του. Και αφού ο αγιαστής ολοκλήρως από τον Θεό της ειρήνης στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα και κατασταθείς άμεμπτος, τότε έρχεται ο Θεός, σου φανερώνει τι πρέπει να κάνεις, το θέλημά του, σου δίνει τη δύναμη να το κάνεις. Και αφού γίνεις εκτελεστής με τη φανέρωση, την αποκάλυψη και τη δύναμη που ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου του Λόγου του, τότε έρχεται ο Θεός και συντρίβει το σατανά κάτω από τους πόδας σου. Και αυτή η οικογένεια μέσα από την ταλαιπωρία γίνεται μία οικογένεια μέσα στην ευλογία. Ένα είναι βέβαιο, ότι ο Θεός αγαπάει και σένα, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπάει και τον άντρα σου. Και αγαπάει και πιο πολύ, θα έλεγα, τα παιδιά σου. Δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει. Αλλά τώρα πρέπει εσύ να αγωνιστείς τον αγώνα τον καλό, να ζητήσεις από τον Θεό να σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις, όπως την είπαμε, και τότε ο Θεός θα είναι μαζί σου, θα γκρεμίσει, θα καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, θα ελευθερώσει τον άντρα σου, γι' αυτό θα επιτιμήσεις και τον διάβολο, θα ελευθερώσει τον άντρα σου από την παγίδα του διαβόλου που έχει πέσει, είτε αυτό είναι από κακή επιλογή όπως είπαμε, είτε είναι από πειρασμό, είτε είναι από παιδεία και δοκιμασία, είτε είναι ο σταυρός σου, και η ζωή σου θα είναι πια μέσα στην παρουσία του Θεού και στην ευλογία του Θεού. Με τη χάρη του Χριστού. Ο Θεός έχει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ο Χριστός είναι η λύση. Πριν να τελειώσω όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα να διαβάσω από την Κορινθίους Ι 13, γράφει «Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, ημί ανθρώπινος, πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θα κάνει και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε». Άρα λοιπόν ο Θεός σε βεβαιώνει, μας βεβαιώνει, ότι αυτός θα κάνει την έκβαση για να μπορέσει να υποφέρεις μέχρι να τελειώσει αυτή η δοκιμασία, κάνοντας υπομονή μέχρι πότε, μέχρι τέλους, μέχρι να τελειώσει, με τη βεβαιότητα ότι δεν σε κατέλαβε πειρασμός εσένα παρά ανθρώπινος.
και ο Θεός σύντο πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Αλλά και ακόμη θα ήθελα να προσθέσω ότι στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 6ο κεφάλαιο, διαβάζω: «Αδελφοί, εάν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανέν αμάρτημα, σύση πνευματική διορθώνεται των τιούτων με πνεύμα πραότητος, προσέχων εις εαυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη μας στάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να προσέξεις, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να μην αποκάμεις, να μην πειραστείς και εσύ μέσα από αυτή την ταλαιπωρία την οποία βιώνεις και την οποία ο Θεός έχει επιτρέψει, είτε γιατί έτσι ήθελε, είτε από λάθη ανθρώπινα, είτε από επιτυχία του πειράζοντα. Εσύ πρόσεξε μην πειραστείς, πρόσεξε μην πέσεις, εσύ πρόσεξε να σταθείς στα πόδια σου, όπως είπαμε, με την προσευχή, με τη βοήθεια του Θεού της ειρήνης στη ζωή σου, του Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και ο Θεός θα σου δώσει την νίκη. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας κάθε ευλογία, πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και ιδιαιτέρως ευχόμαστε σε σένα, αγαπητοί φίλοι, κάθε ευλογία στη ζωή σου. Και είδε ο Θεός που είπε «γεννηθεί το φως μέσα στο σκοτάδι και εγένετο», έτσι να πει και «γεννηθεί το ευλογία μέσα στο σπίτι σου και να γίνει». Γιατί είναι αυτός που λέει και γίνεται. Ο Θεός μαζί σας.